Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίας και εινοποιός Γιάννης Μπουτάρης. Ο Γιάννης Μπουτάρης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος, επιχειρηματίας, σύζυγος, πατέρας, περήφανος παππούς, αντισυμβατικός, ακούραστος. Τελευταία μέρα δήμαρχος. Ο Κυριάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην ανακοίνωση για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης προχώρησε η οικογένειά του μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας Κυριάννη. Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το βράδυ σε ηλικία 82 ετών, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του. Οραματιστής, χαρισματικός, πρωτοπόρος, αντισυμβατικός, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι η ιστορία αλλά και η πηγή έμπνευσης της αναγέννησης του ελληνικού κρασιού. Και όχι μόνο. Μια ανεξάντλητη δύναμη της φύσης που απαντούσε στο μικρό της όνομα. Ο Κυριάννης θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας. Με τα λάθη που έκανα και με τα σωστά που έκανα. Έφτασα εδώ που έφτασα. Αν ξαναζούσα, δεν ξέρω αν θα ήθελα να τα διορθώσω. Ο Γιάννης Μπουτάρης γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου του 1942 στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος χημικός του Απιθύτα, διπλωματούχος συνολόγος και συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης το κρασί. Η μεγάλη του αγάπη, το κρασί, έγινε εξάρτηση, για την οποία μιλούσε πάντα ανοιχτά. Ένας αλκοολικός δεν λέει ποτέ ήμουν αλκοολικός. Λέει πάντα είμαι αλκοολικός. Εγώ λέω ότι είμαι αλκοολικός. Απλώς διακόπτεις δηλαδή το να πίνεις. Ναι. Άρα παραμένεις. Πάνε. Εξελέγει 60ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010 και παρέμεινε στο δημαρχιακό θόκο για δύο διαδοχικές θητείες έως το 2019. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη του 2023 εξελέγει εκ νέου με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος, λαμβάνοντας ρεκόρ ψήφων. Ένας άνθρωπος όταν δημιουργεί αισθήματα από τη μία μεριά αγάπης και από την άλλη μεριά μίσους, θα πει ότι δεν περνάει απαρατήρητος. Φαίνεται ότι εγώ δεν πέρασα απαρατήρητος και γι' αυτό ευχαριστώ πολύ τους συμβολίτες μου. Πολυσχηδής, ανήσυχος, αντισυμβατικός. Επιχειρηματικά ιδιοφυής, τολμηρός, ακαταπώνητος. Πολιτικά ενεργός, προοδευτικός, βαθύτατα δημοκρατικός. Ένας από τους πλέον ρηξικέλευθους δημάρχους στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και ολόκληρη η χώρα αποχαιρετούν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν υπήρξε μόνο οραματιστής δήμαρχος της αγαπημένης του πόλης, ούτε μόνο εμβληματικός επιχειρηματίας και πρωτοπόρος της οικολογίας. Ως ιδρυτής του Αρκτούρου. Πάνω απ' όλα ήταν ένας άξιος πολίτης και ένας ευπατρίδης της καθημερινότητας. Ο Γιάννης Μπουτάρης, πολυσχηδής, αντισυμβατικός και δημιουργικός, έδωσε όλες του τις δυνάμεις για μια Θεσσαλονίκη προοδευτική, ανοιχτή, ζωντανή και εξωστρεφή. Τίμησε και δικαίωσε την εμπιστοσύνη των δημοτών της Θεσσαλονίκης, της κοινωνίας των πολιτών, του ΠΑΣΟΚ και όσων στήριξαν την υποψηφιότητά του που έφερε τομή στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Ο πρώην δήμαρχος περιέγραψε τη ζωή του στο βιβλίο με τίτλο 60 χρόνια τρίγος που κυκλοφόρησε το 2020. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Μπουτάρη, ένα σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο που με τη δύναμη, την αφοσίωση και το πάθος του άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη που τόσο αγαπούσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος άνοιξε δρόμους για το πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να μάχεται και να κερδίζει. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη, οδύνη, εκτίμηση και μεγάλο σεβασμό. Θα μας λείψει. Ένας συναρπαστικός άνθρωπος, θα έλεγα μοναδικός. Το πιο, έτσι αυτό που κάθε φορά με πανικόβαλε, τότε όταν ερχόταν στο αυτί μου και μου έλεγε «έχω μια ιδέα». Και είχε συνέχεια μια ιδέα. Είχε πάρα πολλές ιδέες, καινοτόμες, διαφορετικές, οι οποίες, όπως λέω, πήγανε την πόλη μπροστά. Ο Γιάννης Μπουτάρης διετέλεσε πρόεδρος και μέλος διοικήσεων, φορέων, επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών. Ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τον Αρκτούρο το 1992 στον Ιμφαίο Φλόρινας.
Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν σταμάτησε να μάχεται για τη φύση, την άγρια ζωή, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα για όλους, το δικαίωμα στη ζωή για κάθε πλάσμα. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, Κυριάννη μας. Η ΚΑΕ Άρης εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Γιάννη Μπουτάρη. Ο ΕΚ λοιπόν ήταν επί σειρά πολλών ετών αιμοδότης στη χρυσή ομάδα του Άρη και η προσφορά του στον σύλλογο ήταν ανεκτίμητη. Ο Γιάννης Μπουτάρης διετέλεσε και δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η απώλειά του αφήνει την οικογένεια του Άρη πιο φτωχή. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήριας στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Μπουτάρη, ενός ανθρώπου με μεγάλο αποτύπωμα στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης, της οποίας διετέλεσε και δήμαρχος. Παρότι υπήρξε αντίπαλος, έδειξε μεγάλο σεβασμό στην ομάδα μας σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη θα γίνει την Τρίτη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Στην διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία εκτόξευσε 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την Μόσχα νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ο Δήμαρχος Μόσχας δήλωσε ότι τα 32 ουκρανικά ντρόουνς καταρρίφθηκαν χωρίς θύματα και ζημιές. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά ντρόουνς κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία επιτίθεται στη Μόσχα με 34 ντρόουνς. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πετάει πάνω από τη Μόσχα. Σε βίντεο καταγράφει τη στιγμή της κατάρριψής του. Ακολουθεί έκρηξη και ο ουρανός γεμίζει με καπνούς. Σε άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, φαίνεται να έχουν ξεσπάσει φωτιές σε διάφορες περιοχές νότιο-ανατολικά της Μόσχας. Οι ζημιές φαίνεται να έχουν προκληθεί από τα θράψματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι 32 ντρόουνς καταρρίφθηκαν χωρίς θύματα και ζημιές. Μεταξύ 7 και 10 προμεσημβρίας ώρα Μόσχας στις 10 Νοεμβρίου, μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων σε ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας ντρόουνς, ματαιώθηκε. Η αεράμινα κατέστρεψε 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 34 πάνω από την περιοχή της Μόσχας. Επίθεση δέχεται σήμερα το πρωί και το Μπριάνσκ. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά μη κατοικήσιμα κτίρια. Ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της περιοχής, Αλεξάνδρ Μπογκομάζ, χωρίς να διευκρινίζει όμως κάτι άλλο. Εικόνες καταστροφής για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ στην Οδυσσό. Έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Με τα ουκρανικά μέσα να αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν και το Κίεβο, καθώς και άλλες περιοχές εκτοξεύοντας 145 ντρόουνς. Η Ουκρανική αεράμινα κατέριψε 62 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την ίδια ώρα όμως οι πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για την σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Προτεραιότητα είναι η ειρήνη, όχι επιστροφή εδαφών, λέει σύμβουλος στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε συνέντευξή του στο BBC. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Κρυμαία χάθηκε, διαχωρίζοντας όμως τη θέση του από αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Αν ο πρόεδρος Ζελένσκι έρθει στο τραπέζι και πει μπορούμε να έχουμε ειρήνη μόνο αν έχουμε την Κρυμαία, θα δείξει σε εμάς ότι δεν είναι σοβαρός. Η Κρυμαία χάθηκε. Το χάσμα μεγαλώνει όμως και στην γυραιά Ήπειρο, η οποία παρουσιάζει αμφίδρομες τάσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, το Λονδίνο φαίνεται να παρουσιάζει αδυναμία να συνεχίσει την αποστολή βρετανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού στην Ουκρανία. Ενώ ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Σοζέπ Μπορέλ, τονίζει ότι το Κίεβο εξακολουθεί να έχει την στήριξη της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σου στο Κίεβο εχθές, δήλωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να έχει την αμέριστη στήριξη της Ευρώπης. Πίσω στα δικά μας, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να προσφεύγει αύριο κατά του Στέφανου Κασελάκη για τις offshore εταιρείες και το πόθεν έσχες του πρώην Προέδρου μετά και τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη. Την ίδια ώρα, μετά το επεισοδιακό συνέδριο και την διάσπαση του κόμματος, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 4 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Ήταν μια διάσπαση που περισσότερο και από προβληματισμό μοιάζει να φέρνει ανακούφιση και στις δύο πλευρές που από χτες ακολουθούν ξεχωριστή πολιτική πορεία. Να δείξουμε ότι διορθώσαμε το λάθος, αλλά όποιος είναι ικανός να διορθώνει λάθος, είναι ικανός για να προχωρήσει μπροστά. Σήμερα είναι μια χαρμόσυνη μέρα, επειδή δημιουργείται ένα κίνημα. Ένα κίνημα δημοκρατίας, ελεύθερων πολιτών, ένα κίνημα πρόοδου
Η ανακοίνωση του ξεχωριστού πολιτικού φορέα που αποφάσισε να δημιουργήσει ο Στέφανος Κασελάκης προκαλεί ομαδικά πειρά εναντίον του από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγορούν ότι απεργαζόταν σχέδιο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Η σιωπή δεν είναι ανοχή, είναι συνενοχή. Δεν είναι μία νέα αρχή. Είναι η συνέχεια του δημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είμαστε. Η σύγκρουση εξελίσσεται και για τις κοινοβουλευτικές έδρες. Όσοι πάρουν την ευθύνη να αποστερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα κουβαλάνε για πάντα ένα ιστορικό στίγμα. Ίσως είναι χαρούμενος αυτός ο εσμός, αυτή η δράκα των στελεχών, οι οποίοι έχουν απονομοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν θέσει εκτός δημοκρατικού τόξου. Θεωρούμε προφανώς ότι αυτό το πολιτικό μόρφωμα στο οποίο έχει εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα έχει καμία εκλογική τύχη. Εγώ διακινδυνεύω και την πρόβλεψη ότι δεν θα μπει στην επόμενη Βουλή. Μαζί με τον Πέτρο Παπά, που έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης, εκτός ΣΥΡΙΖΑ έχουν με δηλώσεις τους θέσει τον εαυτό τους η Ραλία Χριστίδου, η Κυριακή Μάλαμα και ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Στον ίδιο δρόμο βαδίζει η Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά και ο Θάνος Μωραΐτης, που ετοιμάζεται να παραδώσει τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, από τη Δευτέρα, αναμένεται να αφήσουν καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, παραμένοντας όμως για κάποιο διάστημα στο κόμμα, ο Γιώργος Γαβρίλος και Γιάννης Σαρακιώτης. Να το ξανασκεφτούν. Και αυτούς που το σκέφτονται να μην το πράξουν. Διότι σε λίγο καιρό μπορεί αυτός που τους το προτείνει να μην είναι καν στην Ελλάδα. Τις αποφάσεις του, κατά πληροφορίες, σταθμίζει ο πρώτος βουλευτής επικρατείας Ναύαρχος Αποστολάκης. Ενώ και η επίσης βουλευτής επικρατείας Έλενα Ακρίτα, που στήριξε τον Στέφανο Κασελάκη, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Ορθώσαμε ασπίδα προστασίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σώθηκε με το ότι έφυγε ο Στέφανος Κασελάκης και αυτή η πολιτική, η οποία ήταν παντελώς ξένη, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά για κάθε δημοκρατικό κόμμα. Κοντά στο Στέφανο Κασελάκη βρίσκονται η Παναγιώτα Πούλου και η Νίνα Κασιμάτη. Μετά τις 4 αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει τις 31 έδρες. Μια αποχώρηση ακόμα θα φέρει το ΠΑΣΟΚ, που έχει ίδια κοινοβουλευτική δύναμη, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση για όσα έγιναν στο συνέδριο, με τον Ευάγγελο Αντώναρο να απαντά για τις σκηνές που πρωταγωνίστησε. Αν βρισκόμουν στην ίδια κατάσταση, προκειμένου να βοηθήσω έναν συνάνθρωπό μου και πολύ περισσότερο μια κυρία, μια γυναίκα, η οποία ήταν αβοήθητη, αντιλαμβάνεστε ότι θα έκανα περίπου το ίδιο. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους.